Καλησπέρα σας κύριε Συντήρα των Υπουργών Ειδήσεων. Εδώ που θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση στο τρίτο φύλλο και τον κολοσσό Dunk με Donuts. Με 9 άτομα παρατάσσεται ο κολοσσός σήμερα, με μόλις 6 φίλο. Το 8 να βγει από τη φωτογραφία, το 8 να αποχωρήσει, να αποχωρήσει το 8. Υπήρξε εδώ μια εξήγηση μεταξύ των παιχτών για την αρχική φωτογραφία πεντάδας. Ο κολοσσός έρχεται από ήττα, καθώς αναγκάστηκε, τον ανάγκαζε βασικά ο fast break να χάσει. Απ' την άλλη, το τρίτο φύλλο προέρχεται επίσης από ήττα, αυτή από τους Μπυροκύλες. Ρεκόρ για τις δύο ομάδες έχουμε για τον τρίτο φύλλο 1-5. Για τον κολοσσό 2-4. Το τρίτο φύλλο, παρόλο που παλεύει όλο το μάτς, δεν έχει καταφέρει να πάρει κάτι καλύτερο. Πρώτο τζάμπολ, κατοχή από τον φύλλο. Δεν έχουμε έρθει το πρώτο σούριο τρίτο φύλλο και να πανάγω να πάρουμε στο rebound. Κάτι κάνει λάθος, κλέβει ο Πιαράς, πάντα με τη μέσα, καταστροφή, καταστροφή, παίρνει το rebound. Η πέντε για το τρίτο φύλλο, είναι ο Καστρινός. Έστω ο δίποτο τώρα από το χαϊδεμένο, είναι ο Καστρινός, ο Καρυφιανός, ο Πανάγος, ο Χαϊδεμένος και ο Παπάς. Στην αντίπαρα όχι βλέπουμε το Κουλιαρά, το Ζαμπούρα, τον Πάντα, τον Πετρόπουλο και τον Καραμεσίνη. Δεν στοχεί ο κολοσσός Ντάνιελ Ντόνον στις πρώτες επιθέσεις. Χαϊδεμένο, χαϊδεμένο την μπάλα. Δείχνει τον Καρυφιανό, χαϊδεμένο μέσα. Πάρα πολύ ταλαντούχος ψηλός ο Καρυφιανός. Κατεβάζει rebound, βάζει καλάθια. Μεγάλο όπλο για τον τρίτο φύλλο. Το τρίτο φύλλο τώρα θα πρέπει να διαχειριστεί πάρα πολύ τις δυνάμεις του και την ενέργειά του, καθώς είναι μόλις 6 άτομα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουν σωστά και τα time out και τις αλλαγές τους και τα πάντα. Απ' την άλλη, ο κολοσσός είναι γεμάτο πάγκο, 9 άτομα. Παράλληλα, ο Καρυφιανός χάνει την πρώτη του βολή, χάνει και τη δεύτερη. Κουλιαράς παίρνει rebound. Είναι στον Πάντα, πολύ ωραία πάσα, τρώει μια τάπα από το καλάθι όμως ο Πάντας. Δεν ευκολεί, κάνει την μπάλα. Πανάγος. Δεν αξιοποιήσει σωστά ο Πάντας την πάσα. Πανάγος. Εκεί είναι ο Πετρόπουλος να πάρει το rebound. Να δώσει το Κουλιαρά. Αυτό σταματάει, δίνει ξανά στον Πετρόπουλο. Καραμπεσίνης. Κουλιαράς, με μια πάσα πίσω από την πλάτη. Πάντας. Με τη μέση γυρνάει ο Πάντας. Κλέβουν εκεί όμως η παίκτες του τρίτου φύλου. Και ο Χαϊδεμένος κατεβάζει την μπάλα. Χαϊδεμένος, ο Παπά. Αυτός σηκωθεί για τρεις, τέταρτο.
βάλει το τρίποντό μου, όσο πάντα θα βάλει το δικό μου, θα τρέξει, θα φτάσει τον Πετρόπουλο, θα το σταματήσει, θα εκτελέσει, δεν θα ευστοχήσει όμως. Πανάγος θα πάρει την μπάλα, θα κατεβεί. Καλυμμένος, θα ευστοχήσει. Τώρα Μπεσίνης θα κατεβάσει το rebound και θα κατεβάσει και την μπάλα. Εδώ στον Πάντα, Φιλαράς, Πετρόπουλος, και θα ανοίξει λογαριασμό για τον Κολοσσότρα τον Ντόνατς και θα κάνει το 2-2 στο παιχνίδι. Αριανός, εδώ στο Παϊδεμένο, ξανά Καρτιανός, θα σηκωθεί αυτός και θα ευστοχίσει το καλάθι. Ωραία, σας από τον Χαϊδεμένο και κάνει το 4-2 Καρτιανός. Την τρίτη την έχει ψάχνει ο Κολοσσός, η δεύτερη θα έχει το φύλλο. Πάντα, πάντα, τέχνη, ριμπάμπη και τον Καρτιανό. Κατεβάζει ο Χαϊδεμένος. Βεβαίω ότι δύο σκουρατούν όμως τελικά την μπάλα τρίτο φύλλο, δεν είναι στοχή ο Καστρινός. Μετρόπουλος θα πάρει το ριμπάν, θα κατεβάσει την μπάλα, θα δούμε το Πάντα, θα πάρει το φύλλο μέσα, θα έρθει και θα κάνει το 4-4. Πάσα και κάτω έχει ξαναπερνάει στη χέρια του τρίτου φύλλου. Ευστοχή για τρεις ο Πανάγος. Φέρνει την ομάδα τους 7 πόντους. Παρότι τώρα είναι ορθόδοξο ο Πανάγος. Έχει αποτέλεσμα, Καραμπασίνης θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει ο Καραμπασίνης. Πετρόπουλος θα πάρει το rebound. Θα πάρει την μπάντα. Πετρόπουλος, Πανάγος εκεί πέρα. Τρόπουλος. Καλιαράς, Πάντας. Τρόπουλος. Ταμπούρας, Κουλαρά. 7-6. Ακολουθούν οι καταπόδας. Η Κολοσσός Dunkin' Donuts. Το τρίτο φύλλο. Πανάγος. Δεν μπορούσα να πάω πριν, θα πάω Πετρόπουλο. Καραμπασίνης στο Πάντα. Πετρόπουλος ξανά Πάντας. Σκέφτεται γιατί σκέφτεται αυτός. Πάντας, Καραμπασίνης για δύο. Και προσθέτει για πρώτη φορά στο σκορ ο Κολοσσός Dunkin' Donuts. Με 7-8. Καημένος. Κάνει μια πάρα πολύ ωραία πάση στον Πάντα. Αυτός δίνει στον Πετρόπουλο, Πάντας. Μπαίνει. Στον Ζαμπούρα. Μέχρι μέσα ο Γιώργος, πρώτη φορά την πάση στο καλάθι. Και η κατοχή περνάει στο χέρι του τρίτου φύλλου. Και έχουμε αλλαγή. Ζαμπούρας. Και μπαίνει ο αστοχή ο Καζεμένος. Στο μεταξύ ριβάνο του Καραμπασίνης μπήκε 69, όπου είναι
τα μπαρλής, όπως προείπα, μπήκε στη θέση του Ζαμπούρα. Σαμπάρλης στην παραφορά, στον Καραμπεσίνα, στον Πετρόπουλο. Τρόπλες για δύο, δεν θα στοχίσει, αλλά πας θα πάρει το rebound. Θα πάρει στον Πανάγο. Θα περάσει στο κέντρο. Πανάγος, θέλω με το χαϊδεμένο, το κάνει, γυρνάει αυτός, βάζει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι εκεί ανάμεσα στον Κολοσσό. Ξαναφέρνει την ομάδα του προς το σκορ. Τρόπουλος, ο Καραπεσίνη, δύο Καραπεσίνης, ξανά μπροστά ο Κολοσσός. Χέρι-χέρι πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα πρώτα 7,5 λεπτά της αναμέτρησης. Χαϊδεμένος, στον Καστρινιό, σηκώνει τον για τρεις, τένες εστοχή, πανάμε στο πάρει το rebound. Δεν το σουτάρει, θα πάει στον Περσιανό. Παίρνει την μπάλα ο παπάς και εστοχή ξανά μπροστά το τρίτο φύλλο. Οι αλλαγές στο σκορ είναι συνεχόμενες. Καταρρυπάζουν παράνε δύο ομάδες, πάντας. Στον Τρόπουλο ξανά, ξανά πάντας. Καπαλής, Πετρόπουλος, σκοφή για δύο. Θα βάλει το καλάθι με μια απόσταση. Ο Πετρόπουλος μετά την ασύστηση του Σαμπαγλή. Ξανά μπροστά ο Κολοσσός. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι που παρακολουθούμε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πανάγος, Βαρκιανό, Σκοτειωτό, θα την ασυχήσει. Θα έχει δικαίωμα όμως για δύο ελεύθερες βολές. Πάρον του Μιχαηλίδη, 41 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου 10 λεπτού. Μένος. Μπάλα. Μένος. Κατοχή παραπάνω στα χέρια του τρίτου φίλου. Χαϊδεμένο, σκοντή για δύο. Πάντα το παραδείγμα. Όλη η επίθεση είναι για τον Κολοσσό. Το μάτς είναι στην απόλυτη ισορροπία, 12-12. Πάντας, Πετρόπουλος, ξανά Πάντας. 10 δευτερόλεπτα, Πετρόπουλος. Γιαράς, σκέφτεται, πάει από μέσα, βρίσκεται τον Πετρόπουλο. Αυτό το βρέμβο, βρίσκεται την μπάλα, 10 δευτερόλεπτα. Σηκώνει ο Πετρόπουλος. Επίστροφε η δεύτερη δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στον τρίτο φύλλο που τον Κολοσσό Ντάνκιν Ντόνατς.
Ευρωπαία βρίσκονται οι δύο ομάδες μεταξύ τους, 12-12. Κατάβες για τον Κολοσσό έχουμε τον Πάντα, τον Μιχαλίδη, τον Τεμπαρλή, τον Πετρόπουλο και τον Νέο Ισαχθέντα Ρούση. Στο μεταξύ ο Πετρόπουλος έβαλε 2 ακόμα πόντους για την ομάδα του και πήγε το μάτς στην αντίπερα όχθη. Επέστρεψε ο Πανάγος και δίνει πάλι να το πάρει μερικές ανάγκες. Στο τρίποντο, σαν βάλεις πέντε το rebound. Στο Μιχαήδη, από το πέναντι. Στο Ντούση, εκεί πάσα στο παυτόν και τώρα θα περνάει ξανά στην περίοδο του Κουστούρου. Πας χαμηλά λέει ο διδυτής. Αστοχή ο Χαϊδεμένος, δεν πάω στον Βαρλή, δεν τον Πάντα. Αυτός τον Ρούση, μπερδεύεται αυτός. Τον κάτι βλέπει την μπάλα ο Πανάγος. Περιμένει τις υπέρτες να έρθουν. Δεν χρειάζεται να βιάζονται στο σπίτι του φίλου, και ο Πανάγος, rebound τον Πάντα, Αλίδης, παίρνει τον Μετρόπουλο, τον Τσαμπαρλή, έχει σηκωθεί, ασίστ ο Μετρόπουλος, καλά ο Τσαμπαρλής. Πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στους δύο παίκτες του Κολοσσού. Θα κάνει το 14-16. Μαζί διεκδικούνται οι δύο ομάδες τα πρώτα 12 λεπτά του παιχνιδιού. Πάντας, θα πάει στον Πετρόπουλο. Αυτός στον Τζαμπαρλή. Πετρόπουλο, στο Σκοτή, για να στοχίσει. Ο Μπάτερμπανκ, ψηλότερα ο Καρδιανός. Νομίζω ότι το φίλο θα πρέπει να ταΐσει περισσότερο το ψηλό του. Μπορεί να παίξει το post και εύκολα. Έχει κορμιά. Παντελείς πάλι για 2. Ο Πετρόπουλος θα κάνει το rebound και θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα. Πάντας, Πετρόπουλος, ξανά Πάντας. Σκοτή για 2, πάρα πολύ έξω. Καρδιέρος θα πάρει το rebound. Θα πάρει στο Παντελή. Ρίλς, ξανά σκοτή ο Πανάγος, έχει ξανά Τρόπουλος. Άστοχος είναι οι δύο επιθέσεις γενικά. Οι δύο ομάδες επιθέσεις μάλλον. Χαμηλό σκορ. Κλείς. Καλύβη, σκοτή για τρεις. Πάρα πολύ το σούτ, έχει να βάλεις να πάρει το rebound. Έχει να πάρει καλά όμως, Καρδιανός θα πάρει ένα rebound. Θα δώσει τον Πανάγο. Πάλι που φωνάζουν φύγε, μέχρι μέσα ο Πανάγος. Ανάποδο lay-up και 16-16. Ξανά στην απόλυτη ισορροπία οι δύο ομάδες. Και έχουμε αλλαγές. Αστρίβης επιστρέφει στο παρκέ. Καρδιανός θα βγει στο παρενάσεις. Πάντας θα βγει, ο Καραμπεσίνης θα επιστρέψει για τον Κολοσσό. Θα πάρει το rebound. Πετρόπουλος, Ρούση, ξανά Πετρόπουλος, Ρούσης. Πολύ, δυσκολία και ανάμεσα, δεν το καταφέρνει, βάζει τους θέλους ξανά, Πετρόπουλος, 5-4, Πετρόπουλος. Τελικά κατάφερε, πήρε τα βήματα, έβαλε ένα ωραίο lay-up και έκανε το 18. Παρότι η επίθεση φαίνονταν να είναι χαμένη για τον Κολοσσό, ο Πετρόπουλος βγήκε διάδρομο και έφυγε το ρουσέ. Τα
γκρίνια, θα σηκωθεί, δεν θα στοιχίσει, ο Καλίδης θα πάρει τον down. Καλίδης, Τρόπουλο, να μην Καλίδης. Παραπεκίνη, στη γωνία, θα σηκωθεί για τρίτη, θα στοιχίσει, ο Τρόπουλος θα πάρει τον down. Καλίδης, το Ρούσι. Κερδίζει κατοχή για την ομάδα, κερδίζει και το φάουλ. Λίγα φάουλ έχουν και οι δύο ομάδες στα πρώτα 5,5 λεπτά του τελευταίου λεπτού. Μόλις 1-1 είναι το φάουλ. Σηκώνεται για το Σανζαήλ, εκεί ο Ρουσίνη έχει τα φάουλα. Θα έχετε δικαίωμα όμως για δύο λεπτές βοήθειες. Ο Πανάγος, θα πατήσει την πλάγια γραμμή ο Πανάγος.
χρυσό κουλιαρά. Κουλιαρά της αρχή να κάνει κάτι πολύ δύσκολο που πέρατε, το καθένα να πληρώσει την προσπαθιά του. Ο καθένας στο rebound. Λάθος πάσα όμως, αυτά είναι εμένα και κατευθύνω από την χέρια του κολοσσού. Καραβεσίνη, στα καλή ξανά. Ζαμπούρας, Καραβεσίνης, Μιχαλίδης. Ζαμπούρας, Πάντας, Κουλιαράς, Μιχαλίδης, γυρνάνε ωραία την μπάλα. Μιχαλίδης, αμφισβητήσε τους τρεις πόντους. Ο Καρκιάνος είναι εκεί να πάρει το rebound, να δώσει τον Πανάγο. Τους με σειρά του να κατεβάσει την μπάλα. Πανάγος, δεν συγκρατικανό. Μιχαηλίδης δεν είναι φτωχή. Καρκιάνος θα πάρει το rebound. Ένα λεπτό έχει μείνει για την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου. Ανάγος, τον χαϊδεμένο. Στρίνιος, Καρκιάνος. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα στην κορυφή του παλάτι. Συμβαίνει τους καλύτερους. Σκορ παραμένει στο 22-20. Με 50 δευτερόλεπτα να απομένουμε για το πρώτο ημίχρονο. Πάντας, Καραβεσίνης, Μιχαηλίδης, ξανά Καραβεσίνης, Πάντας, θα σκοτεί για τρεις αμέσως. Όχι, μέσα είναι, ναι. Μου φάνηκε ότι ήταν έρμο, αλλά τελικά μπήκε. 22-23, περνάει μπροστά ο Κολοσσός. Ανάβος, Καλλιλής, Ανάβο, θα σηκωθεί για τρεις αυτός, θα καταστοχίσεις, θα μπορούσα να πάρει δεκτά. 12 δευτερόλεπτα όλα για τον Κολοσσό. Πάντας με την μπάλα. Πάντας τον Μιχαηλίδη. Βεσίνης, ευχή, κάνει το παλαιτά. Λίξει πρώτη του χρόνου και επιστρέφουμε σε λίγο. Στον κολοστό και τον τρίτο φύλλο. Πεντέρατα για τον τρίτο φύλλο είναι ο παπάς, χαϊδεμένος, ο Βανάγος, ο Καστρίνιος, ο Καρκιανός. Απ' την άλλη πεντάδα για τον κολοστό είναι ο Ζαμπούρας, Κουλιαράς, Καραβεσίνης, Πετρόπολης και Πάντας. Στο 22-23 μπροστά ο κολοστός. Οι δύο ομάδες παλεύουν στα ισιά για να δούμε πώς θα διαχειριστούν τις δυνάμεις τους. Οι παίκτες του προφίλου καθώς είναι μόλις 6 και για να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούν τις απουσίες ο Κολοσσός. Αλλημένος στην μπάλα. Τίνει στον Καστρίνι, αυτός σκόνται κατευθείαν για 3, θα καταστοχίσει. Ο Πετρόπουλος θα πάρει το rebound, θα κατεβάσει και την μπάλα. Πετρόπουλος θα δώσει τον Καραβεσίνη, αυτός θα δώσει τον Πάντα. Έχει τρίπλα Πάντας, δεν την αξιοβεί. Φτιάχνει τον Πετρόπουλο, αυτός τον Καραβεσίνη, αυτός θα πει αμέσως για 3, δεν θα στοχίσει. Άσχετα στις δύο ομάδες της πρώτης και επιθέσεις. Μπάντα ξανά, πατάει γραμμή. Γιατί θα περνάει ξανά στο τρίτο φύλλο. Αγγελμένος. Μπάντα με το
καλά για την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τη φέρει μπροστά στο 23. Πάντα δευτερόλεπτα να σκοτώνουν οι παίκτες του Κολοσσού. Τελειώνει η και η μπάλα περνάει στα χέρια του Κυπρίου. Έχουμε αλλαγή. Τσαμπάρλης επιστρέφει, Ζαμπούρας χάρη στον πάγκο. Μπαρλής ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες φορές του. Στάχνει την πρώτη, κάνει 24-26. Μάγος. Μαντρίς. Μαστρίνιος. Μαστρίνιος.
υπολοιπόμενα 5 λεπτά του δεκαλέπτου. Ο Κόλασος είναι μπροστά με στην 6, και στην 3-1. Τρόπουλος, Μπάντα. Τρόπουλος, Πάντας. Κουλιάρας χάνει την μπάλα, ο Καστρίνιας κρυεμπεί. Δεν είναι παλιωμένο. Πότε πάλι στην μπάλα. Καρικανός, δεις τον Καστρίνια. Καστρίνιας μυρίζει. Δεν θα ευστοχίσει στη δεύτερη, ο Καρδιάνος θα πάρει το αμυντικό rebound. Θα δώσει στο παλιωμένο. Μπάλα. Μένος. Μιχαήλης και Ρίγκα, Καραμπεσίνης και Χουλιαράς, το πάνω στον πάγκο. Παναγάλος, το Παπαδουλή. Καστρίνιος. Παπαδουλής. Ή ξεκινάμε εκεί και εσείς. Δεν το πήραν χαμπάρι με το σπίτι του φίλου. Λάθος, σωματικό. Ρόπουλος. Τρόπουλος,
έτσι. Το βουλοφύλλο, πανάγω για τρία. Στο σύν 8 είναι ο κολοσσός, 32-40. Πεντάδες για τους ροζ: Ανάγος, Παντελής, Χαϊδεμένος, Καστελίνος και Παπάς, Γιώργος Μαύρος, Πετρόπουλος, Πάντας, Μιχαηλίδης, Ρούσης και Τσαμπαρλίδης. Thank you.
πόντων, κυρία για τον τρίτο φύλλο. Θα μπαρλίζει, θα χαϊλίζει, θα μπαρλίζει για δύο, θα προσεχίσει. Θα στείλει και στα πάντα rebound. Μέσα παίρνει ένα δύσκολο διάδρομο για να βάλει το layup. Σαν πάλι στο πάρει το rebound. Πάντας περιμένει. Πρέπει να περάσει ο Πάντας. Το κέντρο περνάει ωριακά. Πάντας διαφυλάξει λίγο μονάχο. Τελικά έχει την μπάλα φτάνει στο Πετρόπουλο. Ο Ρούσης για τρεις. Θα ευστοχίσει. Θα πάει την ομάδα του στο σύμπτωμα ξανά. 5,5 λεπτά για την ολοκλήρωση έχουμε ακόμα. Το Καστρίνιο, ο Καστρίνιος, ο Ναύος, ο
ξανά αυτή τώρα, τέλος πάντων. Χαϊδεμένο που να αποβλήθηκε. Χαραμπροσύνη, στη σκοπή για δύο. Δεν θα εξεχίσει. Ο Καστρίνης θα πάρει το rebound. Δύο λεπτά για την ολοκλήρωση. Πας. Μια πεντάρα που ολοκληρώσει μερικά το μάτι του προφίλου. Μανάγος, σκοπηγιατής. Δεν είναι μεγάλος ο Μανάγος σήμερα, που περιφέρει κρύος. Μανάγος. Μαράς. Μαραπλωσίνης. Λαμπούρα. Το 1-6 υποβολή του Λεωφύλλου. Από εμάς, καλή συνέχεια.